Αλλά έχω ρουφήξει τη βροχή, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, έχω γίνει άστο γάμι. Ωχ, παιδιά, τρώω βροχή πολύ τώρα. Ντουκάτι, Μουλτιστράτα, Βε Φορές, Ουράνιο Τόξο, τι άλλο ρε παιδιά, δηλαδή, υπερπαραγωγή. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του The Trackers. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο. Καρότο! Να καλωσορίσουμε τον φίλο με τον Πάνο στο κανάλι μας. Καλώς ήρθατε, φίλε Πάνο. Γεια σας, καλώς σας βρήκα. Βρισκόμαστε στην Ελευθερούπολη. Στην Αγία Παρασκευή. Στην Αγία Παρασκευή, στην Ελευθερούπολη, μπράβο. Έτσι. Και έχουμε μία Ιταλίδα καλονή. Μια Ιταλίδα κυρία. Μου επιτρέψετε να το χαρακτηρίσω στο μηχανάκι, έτσι. Βεβαίως. Πάλι σήμερα δεν έχω την απόφαση. Ντουκάτι Μουλτιστράντα V4S. 2021 μοντέλο, παρακαλώ. Να πω κάτι, για μένα αυτή η μηχανή. Εντάξει, ξέρει ο κόσμος ότι εγώ είμαι αυτής της κατηγορίας, έτσι. Ναι, είναι η ναυαρχίδα της on-off κατηγορίας. Ναυαρχίδα. Είναι σαν να λέμε σε αυτοκίνητα, είναι η Ferrari, είναι η Lamborghini των μηχανών. Πριν να αρχίσουμε να κάνουμε την παρουσίαση, να μας πεις καταρχήν πώς πήγες σε αυτή την επιλογή. Τι σε ώθησε σε αυτήν την επιλογή και πώς αγόρασε αυτή τη μηχανή. Γιατί δεν είναι και κάποια μηχανή που την αγοράζει και εύκολα, η αλήθεια είναι. Τώρα συνέτρεξαν πολλοί λόγοι. Ο βασικότερος είναι η γυναίκα. Να, κατάω. Όλα τη γυναίκα γίνονται. Να, πήγαινα για το Πανιγκάλε, αλλά το σελάκι πίσω δεν παίρνει ούτε γατί. Οπότε θέλαμε να κάνουμε ταξίδια. Είπα θα πάω σε ένα on-off. Το ψάξαμε λίγο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Εντάξει, το μοτέρ το ίδιο είναι. Ναι, το μοτέρ είναι το ίδιο. Άλλο εργαλείο. Πιο χαλαρό βέβαια, καμία σχέση, ναι, ναι. Και ρηγμένο στα άλογα, κατά 50 άλογα. Okay. Και καταλήξαμε εδώ. Τι κυβικά και άλογα. 1200 είναι, V4 ο κινητήρας του. V4. Και είναι 170 άλογα. Μόνο. Μόνο. Ναι. Όπως είπες και εσύ πριν, για αυτή την κατηγορία θεωρώ και εγώ, όπως μου είπες, το επιβεβαίωσες και εσύ, ότι 170 άλογα είναι υπέρ αρκετά. Είναι υπέρ αρκετά, μπαίνουν όλες οι εταιρείες στο χώρο των νούμερων, δηλαδή ποια θα βγάλει πιο πολλά. Πιο πολλά νούμερα και χάνεται το νόημα. Ναι, καταλήγει, ναι, δηλαδή να είναι πιο δύσκολο οδήγητο μετά το μηχανάκι. Γιατί πολύ γκάζι, εντάξει. Κοίτα τώρα, η μέλισσα που γυρνάει προς το φακό. Το βασικό χαρακτηριστικό που λέμε στο V4 και χωρίζεται και η μηχανή στα 4, ναι, είναι οι 4 διαφορετικοί τρόποι οδήγησης. Και αυτό που λέει η Ducati ότι είναι 4 μηχανές σε μία. Ναι. Πες μας λίγο για τα modes και γενικά. Έχει 4 modes όπως είπες. Είναι το Sport, είναι το Urban, είναι το Enduro και είναι το Touring. Παραμετροποιούν κάποιες επιλογές στις αναρτήσεις, στη διαχείριση της δύναμης του κινητήρα. Τα ABS. Τα ABS, τα DCT, όλα αυτά. Πόσο smooth είναι η μηχανή και τα λοιπά, ναι, και όλα αυτά γίνονται τελικά. Ναι, ναι, ναι. Δεν συμβιβάζεται απλά να κάνεις λίγο, τα κάνει αρκετά καλά. Όλα πολύ. Εντάξει, ναι. Δεν σου κάνει εντούρο τρομερό. Όχι. Αλλά θα κάνεις το μέγιστο, ναι, ό,τι μπορεί. Ναι, ό,τι θα μπορεί θα το κάνει. Και χαλίκι, ναι, και ναι, άμμο και χώμα, ναι, όλα. Τα πάντα. Πήγες, μας είπες, Κροατία. Πήγαμε Κροατία, κάναμε ένα μεγάλο ταξιδάκι. Πόσο χιλιόμετρα κάνατε δηλαδή? Είναι 1080 να πας και 1080 να έρθεις. Συν κάποια εκεί πέρα περιφερειακά που γυρνούσαμε να δούμε μέρη. Πιάσαμε τα 2800. Όλα πολύ όμορφα. Άνετα να φανταστώ. Άνετα. Πολύ, πολύ άνετα. Τριβάλιτσο. Τριβάλιτσο, φουλ φορτωμένο, δύο άτομα φουλ βαλίτσες και ένα backpack ακόμη από πάνω. Ναι. Και δεν είχε πρόβλημα. Και ήταν 170 άλογα, αυτά τώρα τι πρόβλημα να ταξίδι. Έχει. Ταξίδι. Άνετος, άνετος. Αυτά είναι τα έξτρα που μπαίνουν στο V4S, ναι, έτσι. Ναι. Οι βαλίτσες, τα σίδερα. Βασικά, αυτά είναι έξτρα για όλα. Τι έξτρα έχεις βάλει εσύ βασικά, πες μας πάνω, να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ έχω βάλει τα σιδερένια αυτά για τις κούφτες, σε περίπτωση πτώσης να μην σπάσουν οι κούφτες. Τα κάγκελα, τα προβολάκια ομίχλης,
Οι σίτες τώρα δεν πολύ φαίνονται κάτω στο ψυγείο γιατί είναι ένα σημείο. Θα τα βάλω στο πλάνο εγώ να φαίνονται. Που πονάει. Η ποδιά, ένα που έχει προστατευτικό για την τρόμπα του πίσω φρένου και ένα για τον αισθητήρα του ABS. Και ο τριβάλιτσο το πήρες έξτρα. Έξτρα και το τριβάλιτσο, σωστά. Okay. Συν κάποια ηλεκτρονικά μετά που έχει. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Μία παρένθεση να κάνω. Πες. Κάνω παρένθεση στην παρένθεσή σου. Ναι. Να ευχαριστήσουμε και τον Γιάννη τον Καρατσιώρη που μας έφερε σε επαφή. Το παιδί με το MT. Ναι, το παιδί με το MT μας έκανε τα κόνα με τον πάνω. Ναι, αν δεν είδατε το βίντεο με το MT, θα μπει να πάτε κάπου, να... κάπου εδώ link με το MT. Μπείτε να το δείτε. Και επίσης να πούμε ότι και ο Πάνος είναι φωτογράφος. Θα βάλουμε και το link του από κάτω. Θα το βάλουμε και το Instagram του κάπου εδώ πέρα. Να πείτε να το δείτε. Κάνει το Facebook, εντάξει. Το Facebook θα βάλουμε από κάτω ένα link. Να πείτε να το δείτε. Ναι. Κάνει απίστευτη δουλειά του παιδί. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Λοιπόν, καλά όλα αυτά. Λέγε. Συνεχίζω από εκεί που έμεινα. Πάμε. Πες μας τώρα αυτό που πονάει. Τι είναι αυτό, η τσέπη. Ναι. Η τσέπη, ναι, είναι ακριβό, είναι ακριβό πολύ. Πες μας πώς σου βγήκε εσένα με όλα αυτά που έχεις βάλει. Εμείς πιάσαμε τα 30 κάτι με όλα τα έξτρα που προανέφερα και τη ζελατίνα βάζω μέσα σε όλα, αυτά ναι. Βέβαια, έτσι. Κάποιοι μας κράξαν για προηγούμενα review που κάναμε που λέμε λέει πολύ αρνητικά πράγματα για αυτοκίνητα. Ναι. Ό,τι διαπιστώνουμε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας. Δεν μπορούμε μέσα σας να κάνουμε ένα ρόδινο σνεφάκι. Τίποτα δεν είναι τέλειο, αλλά τίποτα δεν είναι ρόδινο. Γιατί έτσι. Πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί. Αυτό που βλέπουμε, αυτό δεν μέσα σας λέμε. Οπότε μας έκανε παράπονο πριν ο Πάνος και λέει ότι πήρα μια μηχανή που κάνει 25 χιλιάρικα και έχω αυτή και αυτή την ατέλεια. Έτσι. Θέλω λίγο να αναφερθείς σε αυτές τις 5 ατέλειες που έχεις διαπιστώσει εσύ, ναι. Να τις δείξουμε σε πλάνα για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Ένα πραγματάκι που σας είπα είναι ότι υπάρχει ένα misalignment στην οθόνη και στην μπάρα του τιμονιού. Δηλαδή, όταν είσαι ευθεία, η οθόνη και η μπάρα του τιμονιού δεν είναι παράλληλες, έχουν μια απόκληση. Και τα όσοι δει σου βαράνε κόκκινο. Ναι, είναι δηλαδή. Ναι, φίλε, λογικό είναι. Αυτό θα δούμε αν θα φανεί και στη βόλτα. Δεν ξέρω αν θα φανεί. Νομίζω θα φανεί, είναι τόσο έντονο. Είχε ένα πλαστικό που είναι στην τάπα του ρεζερβουάρ, το οποίο καβάλισε την τάπα του ρεζερβουάρ μετά από μια μέρα που το είχα. Από την αντιπροσωπεία. Κάπου ξεκούμπωσε το πλαστικό. Τώρα τι έγινε, ναι, δεν γνωρίζω. Αυτό το που φάει πολύ περίεργο είναι το stand, δεν φαίνεται. Το stand, ναι, ενώ είναι κατεβασμένο το stand, δεν μπορεί να καρφώσει ταχύτητα. Δεν μπορεί να βάλει ταχύτητα. Γιατί βρίσκει. Η ταχύτητα είναι ακριβώς εκεί που είναι το stand. Θα το δείξω, θα το δείξω στο πλάνο αυτό. Οπότε ναι, σου κάνει λίγο. Ναι, φίλε, έδωσα τόσα φράγκα. Είναι δυνατόν να μην το σκεφτεί κανεί. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι οι Ιταλοί έχουν κάνει πάλι τα μαγικά του τα κόλπα και έχουν σχεδιάσει μια απίστευτη. Μηχανή στα όλα της. Πανέμορφο. Πανέμορφη. Επίσης έχει κάτι άλλο, το οποίο αν είσαι πιο μετρίο αναστήματος, ας πούμε. Όταν σαν εμένα. Εντάξει, καλώς είσαι εσύ. Όταν θες να σταματήσεις, σε περίπτωση που δεν φτάνεις να πατήσεις οτιδήποτε, έχει κουμπί, λίγο χαμηλώνει αναρτήσεις. Κατά 2 εκατοστά. Ναι, και μετά το πατάς και ξανασηκώνεται. Ή άμα ξεκινήσεις, πιάσεις 70 χιλιόμετρα, σηκώνεται μόνο του. Ναι. Και έχει και mod που μπορείς να βάλεις δύο ανθρώπους πάνω σου. Ναι, δηλαδή, ναι, σου λέει ένας άνθρωπος, δύο με βαλίτσα χωρίς. Ναι. Δηλαδή απίστευτα ηλεκτρονικά πράγματα. Είναι δηλαδή ό,τι πιο προηγμένο τεχνολογικά υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Από ηλεκτρονικά έχει τα ABS, έχει το traction control, έχει το αντιγουίλι, έχει τις πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις. Έχει μετά θερμενόμενα καθίσματα, θερμενόμενα grip, έχει δηλαδή. Τα πάντα. Πλήρη κατάλογο. Cruise control. Cruise control, έχει και το adaptive cruise control, το οποίο ρυθμίζει την απόσταση από τον μπροστά όχημα, οπότε εσύ δεν χρειάζεται να επεμβαίνεις ούτε στα φρένα. Έχεις ραντάρ δηλαδή και αν έχεις vice cruise control και αν έχει όχημα μπροστά σου, φρενάρει μόνο. Φρενάρει μέχρι και 0 χιλιόμετρα, έχει το blipper όπως είπες και εσύ, οπότε μπορείς να κατεβάσεις και ταχύτητες χωρίς να βγαίνει από το cruise. Έχει quick shifter και blipper, ναι. Τα πάντα. Έχει τα πάντα πάνω. Ωχ, τώρα δεν ανεπομονήσω κάποια βόλτα. Για ψοφάω να το κάνω βόλτα. Δεν κάνεις τώρα. Εγώ και θέλω να το κάνω βόλτα, φαντάσου. Πήγα μια βόλτα, έτσι. Άντε, πάμε. Θα τα πούμε στη βόλτα. Άντε. Βάλαμε κράνος. Το κλειδί το έχουμε κοντά μας πάντα, έτσι. Έτσι. Πώς παίρνει μπρος αυτό το διάολος, πες μου. Σηκώνεις. Αν σηκώνεις από κάτω είναι το κουμπί. Πατάς και παίρνει. Και αυτό τι κάνει. Εκείνο είναι για να ανοίξει και να κλείσει τη μηχανή γενικά. Για να τη σβήσει τη μηχανή, δηλαδή σβήνει από εδώ. Εκείνο είναι για να ανάψει και να σβήσει όλη τη μηχανή, τα ρεύματα. Οπότε, κάνω πάνω αυτό. Ναι. Ready to go. Πολύ καλός.
Δώστο. Σιγά σιγά. Καρφώνουμε τον Άσο και ξεκινάμε. Ο καιρός θα μας πιάσει, βροχή πολύ πιθανόν, έχει πάρα πολύ αέρα, πολύ μαυρίλα. Δεν έχει Ακράποβιτς πάνω το μηχανάκι, είναι η μανίσια του, ακούγεται όσο πρέπει. Πόπο σκληρό, λευγέ, αυστηρό. Πανάλαφρο. Με βλέπω στον καθρέφτη στα μαγαζιά και κουστάρω πάρα πολύ. Όπω πόση φτεράρα. Πολύ αυστηρό shifter, δηλαδή αν πάρεις αυτό που μου είπε και ο Πάνος, αν πάρεις απόφαση για ταχύτητα να αλλάξεις, πρέπει να την καρφώσεις, να την αλλάξεις. Έχω την εντύπωση ότι η παιδιά ψυχαλίζει. Κοίτα τώρα που μας πιάνει βροχή. Πόπο shifter. Παναγίτσα μου, γκάζι! Ωπω, τι κάνει! Πω και μπλίπερ κατέβασμα. Πρώτη φορά οδηγάμε μπλίπερ. Κατέβασμα δηλαδή, χωρίς συμπλέκτη. Ωπω, παιδιά, ακούει άρρωστα το μηχανάκι. Λίγο συμπλέκτη είναι άχρηστο το μηχανάκι, μόνο το για την πρώτη. Εν τω μεταξύ, όταν πηγαίνεις μέσα σε κίνηση καλή ώρα, είναι τετρακύλινδρο η μηχανή, έτσι. Όταν πηγαίνει σιγά σιγά, κάποια στιγμή ακούς αλλάζει ο θόρυβος από τη μηχανή. Σταματάνε οι δύο μπροστινοί κύλινδροι να δουλεύουν για λόγους και οικονομίας, αλλά και να μην ζεσταίνεται η μηχανή. Σταματάνε να δουλεύουν οι δύο κύλινδροι και αλλάζει και ο ήχος από τη μηχανή για να μην ζεσταίνεσαι. Άκου τι κάναν οι Ιταλοί. Κάνει, Θεέ μου! Μάγκες, τι κάνει το μηχανάκι! Ίσως κάτι βρέχει κιόλας. Μου σε καβαλήσει ως ένα. Παιδιά, αλλάζω ταχύτητες με το shifter και δεν καταλαβαίνω ότι αλλάζω ταχύτητες. Πω ρε παιδιά, το σασμάν του είναι από άλλο πλανήτη. Ωραίος. Πω και τα φρένα του, τώρα μόλις τα τσέκαρα παιδιά. Διπλή Μπρέμπο μπροστά, Μπρέμπο μπρος πίσω εννοείται. Δεν θέλω να κάνω χαζομάρες, αλλά μου φαίνεται πάρα πολύ ελαφρύ για παιχνίδι. Είναι 240 κιλά το μηχανάκι, αλλά μου φαίνεται τα μισά κιλά από το δικό μου το κατέμ. Δεν ξέρω, στρίβει μόνο του. Πάρα πολύ ελαφρύ η στροφή μου φαίνεται. Παιδιά, έχει στρίψιμο από άλλο πλανήτη, δεν μπορώ να το περιγράψω. Αλλά ψυχαλίζει αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα. Όπω τι κάνει! Όπω τι κάνει! Παιδιά, 170 άλογα νομίζω σε αυτό το μηχανάκι περισσεύουν. Θέλω να κλάψω από συγκίνηση, αλήθεια. Πραγματικά να ευχαριστήσω τον Πάνο για την εμπιστοσύνη του που μας έφερε αυτό το απίστευτο μηχανάκι να δείξουμε. Πραγματικά, Πάνο φίλοι, ευχαριστούμε. Δώστε αγάπη και στήριξη στον Πάνο. Μάγκες, τι σασμάν είναι αυτό. Θα κάνω μεγάλη βόλτα σήμερα. Έχει εδώ ένα κουμπί που λέει mode. Πατάς και ανεβοκατεβάζεις. Σου λέει touring, enduro, urban,
sport. Εμείς εννοείται, σου λέει κλείσε γκάζια όταν πας να αλλάξεις το πρόγραμμα. Να αλλάξεις, σου λέει κλείσε γκάζια. Αν πατάς φρένο, άσε φρένο, άσε το μηχανάκι λίγο νεκρό, να κουμπώσει το πρόγραμμα και μετά. Ο συμπλέκτης του είναι λιωμένο βούτυρο. Τα φρένα του είναι άγκυρες. Αυτό εδώ πέρα το κουμπιά είναι νομίζω για το cruise control. Ανεποκατεβάζεις τα χιλιόμετρα και το ρυθμίζεις από εδώ. Κόρνα δυνατή. Πω, παιδιά, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Να ανεποκατεβάζεις τα χείρις χωρίς συμπλέκτες. Το τσακ. Τίποτα. Τσακ. Με ένα χέρι οδηγάς. Με ένα χέρι. Ούτε να σε κάνει κοψίματα έτσι έντονο να είναι το shifter, ας πούμε, να σε κόβει, τίποτα, με ένα χέρι το οδηγάς αυτό το μηχανάκι. Με ένα χέρι, τσακ, τσακ, κατεβασιά. Απίστευτο. Εντάξει, στην κυριολεξία, παιδιά, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Αλήθεια, είχα στο μυαλό μου πάρα πολλά να πω. Πέρα ότι έχω φάει ξενύχτη γερό χθες και είμαι κομμάτια, έχω ενθουσιαστεί αυτή τη στιγμή τόσο πολύ αυτό το πράγμα που οδηγάω. Είναι τόσο όνειρο αυτή τη μηχανή κάποια στιγμή να την πάρω, που δεν έχω χάσει τα λόγια μου, δεν ξέρω τι θέλω να πω. Πραγματικά, φίλε, πάνω να τη χαίρεσαι. Ήδη τη χαίρεται το παιδί, Κροατίες βαράει και είναι στενό στα πόδια και σου δίνει την αίσθηση ότι ξέρεις, άμα μπει στο χώμα άνετα. Όχι ότι θα κάνεις εντούρο, αλλά σου δίνει μια πολύ ελαφριά αίσθηση ότι μπορεί άνετα να μπει και χωματάκι, να σου κάνεις τη διαδρομή σου, χωμάτινη διαδρομή, χαλαρή. Όπως είπαμε, φοράει ίδιο μοτέρ με το Panigale 4ης γενιάς και με το Street Fighter και με το Monster νομίζω. Όπως τρίψιμο. Όπω ρε μάγκα, την γκάζι έχει. Κακώς ψυχάλισε τώρα, δεν θέλω να κάνω καμιά χαζομάρα. Δες το πως μπαίνει μόνο του. Ωρε φίλε, δεν υπάρχει. Δες τρίψιμο. Μόνο του. Δες το πως πλαγιάζει. Εν τω μεταξύ έχει κουμπομπένα κάποια προγράμματα πάνω που ούτε πάνω σε ξέρω να τα βγάλει. Κάτι αντιγούλι έχει και νιώθω κάτι κοψίματα στο μηχανάκι. Πάνω να σηκωθεί σούζα και με κόβει. Αυτό με ένα χέρι, δείτε. Τακ. Τακ με ένα χέρι. Φοβερό. Ειλικρινά, παιδιά, πιστεύω αξίζει ένα like αυτό το εργαλείο, αυτό το βίντεο. Μας βοηθάει απίστευτα να κάνετε ένα like. Να μπορούμε να πηγαίνουν λίγο καλά τα βίντεο. Και να σας φέρνουμε και άλλα τέτοια επικά εργαλεία. Ο γκάζ είναι δολοφονικό. Εντάξει, τώρα δεν το ρισκάρω να το πειραματιστώ πολύ με σούζα. Αλλά σίγουρα δεν θέλει συμπλέκτη για να σηκωθεί. Σηκώνεται με τη Δευτέρα μόνο του. Ωραία. Πω, κοιτάξτε το ουράνιο τόξο, παιδιά, που σας έχω πλάνο. Τη βροχή τρώω αυτή τη στιγμή. Sorry, Παναγιώτη, πάνω. Συγγνώμη για το μηχανάκι σου, φίλε. Συγγνώμη φίλοι που στο λερώνω, χίλια συγγνώμη, αλλά πρέπει να γυρίσω πίσω. Θα ανοιχτωθούμε αλλιώς. Δεν βλέπω μπροστά μου, αλήθεια, σας τορκίζομαι. Έχω γίνει μουσκήμα. Έχω γίνει μουσκήδι, φοβερό. Ντουκάτι, Μουλτιστράτα, V4S, ουράνιο τόξο, τι άλλο ρε παιδιά, δηλαδή. Υπερπαραγωγή. Και μέσα στη βροχή πρέπει να θυμηθώ να πω και πράγματα. Να πούμε ότι υπάρχει το Multistrada V4, το V4S και το V4S Sport. Ο κινητήρας του και το είναι το MotoGP επηρεασμένο. Grand Turismo που γράφει πάνω. Έχω γύρει μουσχημα βαλάκι. Δεν γίνεται. Τι ανάγκη έχει το Multistrada από βροχές. Δεν τράκεσαι εδώ, δεν καταλαβαίνουν τίποτα ρε. Και με βροχή πάλι έξω. Βίντεο να σας βγάλουμε εδώ να δείτε τα καλύτερα. Πατήστε like μόνο για τη βροχή που έχω φάει, κανονίστε. Να μην πιάσει τουλάχιστον 1000 like. Κάτι τέτοια δηλαδή, ώρες καβαλάς κάτι τέτοια μηχανάκια. Και μετά ανεβαίνεις πάνω στο δικό σου. Και λες, ρε Παναγιώτη, φωτιά που μας άναψες τώρα.
Αλλά και τα 30 τα χαρτιά δεν είναι λίγα να τα δώσεις. 3 κατέμ έπαιρνα. Καλά αυτό το χειμώνα είχε θερμενόμενη σέλα. Ω, παιδιά, τρώω βροχή πολύ τώρα. Θερμενόμενη σέλα, θερμενόμενα grips και χειμώνα κάνεις ταξιδάρα. Κάτσε καλά ραλίτη. Πιαστικέ. Καλά, έχω ρουφήξει τη βροχή, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, έχω γίνει, ας το γάμι. Δηλαδή αν είχα λίγο hangover από το χθεσινό ξενύχτη, μόλις έφυγε. Εντάξει, το μηχανάκι έχει πάρα πολλά ηλεκτρονικά. Δεν θα κάτσω να τα δείξω ένα-ένα, εννοείται. Δεν θα κάνουμε αναλυτικό review, όπως έχουμε πει. Κάνουμε μια απλή βόλτα, το δοκιμάζουμε, το βλέπετε. Καλά, ναι, είναι του σταμάτησε η μπόρα, παιδιά. Αν έχουμε ακόμα μικρόφωνο και γράφει. Να δούμε. Δεν ξέρω μα είδατε, διακοσαρίζει για πρωινό το μηχανάκι. Τίποτα παιδιά, πραγματικά μόνο συγκίνηση προσφέρει αυτή η μηχανή. Αν δεν την έχει καβαλήσει κάποιος, δεν μπορώ να σας μεταφέρω το συνέστημα. Σου δίνει τόσο σιγουριά στη στροφή, σου δίνει τόσο σιγουριά στον γκάζι και στα φρένα του. Δεν σκορτσάρει καθόλου στα χαμηλά. Αυτή τη στιγμή μου δίνει το αίσθημα ότι μπορώ να πάω στην άλλη άκρη του κόσμου αυτό το πράγμα, να το καβαλήσω. Δεν έχω κουραστεί ακόμα καθόλου, μήπως η ώρα πάνω. Μου δίνει την αίσθηση ότι καβάλα το ρε παιδί μου και ταξίδεψε όλο τον πλανήτη αυτό το πράγμα. Φόρτωσε το πάνω με κιλά. Σου δίνει σέρβις για βαλβίδες κάθε 60.000 χιλιόμετρα, παιδιά. Απίστευτο. Αλλά κάπου εδώ, μάγκες, είναι το ωραίο το να έχεις μηχανή. Δες το. Αυτά είναι αν έχεις μηχανή, φίλε μου. Κάτι έχει γίνει εδώ. Τι κίνηση είναι αυτή η μάγκες, παίχτηκε τίποτα. Και κάτι που παρατήρησαν, δείτε, έχει κάτι γρίλες, κάτι αερογωγούς, οι οποίοι αερογωγοί εδώ δεξιά και αριστερά βοηθάνε για να σμπρώχνουν τη θερμότητα του κινητήρα προς τα έξω και όχι πάνω στα πόδια σου. Εδώ πέρα, κάτω τα έχει αυτά. Και δεν νιώθω τα πόδια μου καθόλου ζέστη, τίποτα. Λοιπόν, έφτασα πάνω πρώτα παιδιά που πίνουν καφέ εδώ πέρα τόση ώρα και εγώ τρώω βροχές και κάνω σκληροπυρηνικά πλάνα και να συνεχίσουμε εκεί πέρα. Πάμε. Σταματήσαμε εδώ στην εξωτική Ελευθερούπολη ή αλλιώς εξωτικό Πράβη. Πολύ εξωτικό. Εξωτικό. Έξω από τη Μητρόπολη. Την πιο, όπως μας είπε την πληροφορία, την πιο παλιά Μητρόπολη του νομού. Για να μας πει ο Σάτος λίγο τις εντυπώσεις του καταρχήν. Δεν μας είπε τίποτα. Τις εντυπώσεις θα τις ακούσουν τα παιδιά, σίγουρα τις ακούσατε στο βίντεο. Stop. Οι κάγκουρες περνάνε και θα φάμε copyright πολύ πιθανό. Όπως είπα παιδιά, πρόκειται για μία ναυαρχίδα. Δεν έχω λόγια για τη μηχανή. Στρίψιμο, γκάζι, φρένα. Σου δίνει την αίσθηση, σου δίνει τη σιγουριά ότι ξέρεις καβάλαμε και γύρνα όλο τον πλανήτη. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Σκεφτείτε ότι δεν μπορείς να σταματήσει, να το σταματήσει ούτε ο καιρός. Ξέχασα σίγουρα να πω πάρα πολλά πράγματα. Ας πούμε, δεν είπα για το υπόλοιπο, 22 λίτρα. Καταναλώσει και τέτοια δεν είπα τίποτα. Εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνουμε και αναλυτικό. Γεια σας παιδιά, να κάνετε subscribe the trackers. Okay. Να δω πώς είστε. 1, 2, 3, 4 είστε. Αν δεν δω 4 follow θα σας βρω. Και τους φίλους σας όλους, ε! Κάπως έτσι παιδιά μαζεύουμε subscribers στο κανάλι μας. Εμείς έναν χέρι-χέρι τους παίρνουμε δίπλα μας σε αυτόν τον δρόμο που λέγεται YouTube και the trackers και. Δεν το πιστεύω. Σαν παιδραστής ακούστηκε αυτό. Σκυρνάμε καραμέλες για να κάνουμε subscribe. Πιστεύω. Λέω ρε μάλακα. Φίλε πάνω. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σου. Εγώ ευχαριστώ. Μας έδωσες 30 χιλιάρια μηχανάκι να βάλω κάτω από τα μπούτια μου και να μην πω κάτω από κάπου αλλού. Εγώ σου λέω ότι εμένα αυτό που εκτιμώ είναι πιο πολύ οι κάτοχοι. Όταν είναι άνθρωποι σαν τον Πάνο με αυτή την κατανόηση, μας έδωσε το μηχανάκι του κάτω και θέλετε παιδιά όπως θέλετε. Εμείς όχι απλά το ευχαριστιόμαστε. Πιστεύω ότι το ευχαριστήκατε και εσύ και φαίνεται στο αποτέλεσμα. Θέλω να μου γράψεις στα σχόλια. Σίγουρα εντυπώσεις για αυτό εδώ πέρα το άρμα. Και αν έχετε κάποιο όχημα να μας στείλετε ένα μήνυμα στο Instagram να μας βρείτε, να μας στείλετε. Στράτο, Πέτρο, έχω αυτό. Θες να το κάνουμε ένα review, θες να το κάνουμε ένα βίντεο. Εννοείται τώρα θα ρεώσουν λίγο τα βίντεο λόγω καλοκαιριού, θα ανέβει μάλλον ακόμα ένα. Θα προσπαθήσουμε.
Ναι, τώρα 2-3 εβδομαδούλες λόγω καλοκαιριού, ρε παιδιά, δεν προλαβαίνουμε. Και πάλι ευχαριστούμε, φίλε Πάνο. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να το χαρίσει το εργαλείο σου. Όσο εγώ, ας μου το κοβάλει 10 λεπτά και το καταευχαριστήθηκα, φαντάζομαι για σένα που πα και εξωτερικό και βόλτε και πραγματικά μπράβο. Καλές διακοπές, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα, να γουστάρετε. Τις μπύρες σας. Φιλάκια πολλά. Τα ξαναλέμε σε ένα επόμενο βίντεο που ίσως να είναι και πολύ σύντομα. Φιλάκια. Φιλιά σε όλους.